Μπορεί από το σημερινό παιχνίδι να μην εξαρτώνται πολλά όσον αφορά την μεγάλη εικόνα, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως η περηφάνεια θα είναι καθοριστικός παράγοντας, φέρνοντας με τη σειρά της πάθος και ανταγωνισμό μέσα στο τερέν. Προάγγελος αυτών οι φωνές και τα ατελείωτα τραγούδια των οπαδών. Το ιδανικό σκηνικό για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Ρομάριο. Για μένα ένας από τους τελευταίους επιθετικούς που ήταν ο ορισμός του φορ περιοχής. Να ήταν και ο κορυφαίος, Χριστό. Πιθανώς, Γιώργο. Στην κατηγορία που είπες, είναι σίγουρα ανάμεσα στους κορυφαίους. Ειδικά για τη δεκαετία του 90. Αν και δεν ήταν ούτε ψηλός, ούτε ιδιαίτερα γρήγορος. Το χαμηλό κέντρο βάρους σίγουρα βοηθούσε. Όπως και οι επιδέξιες κινήσεις του και τα ταχύτατα τελειώματά του. Και κυρίως είχε τρομερό ένστικτο. Όλα αυτά... Θα σουτάρει για γκολ. Είναι μέσα. Και ναι, ήδη το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Και πάλι αυτός. Σαν λαγωνικό της μυρίζεται αυτές τις φάσεις. Και ειδικά σε τέτοιες στιγμές δεν αφήνει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Και από ό,τι φαίνεται, αποδίδει. Ο Ολυμπιακός πιάστηκε στον ύπνο. Ρομάριο. Ο Σαλάχ με την μπάλα. Ρομάριο. Αυτό δεν το βλέπεις και συχνά. Κουλιμπαλί. Όπα, τον τσακώσανε. Τελικά κατάφερε να του την πάρει. Σαβίτς. Και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Μπορεί να ήταν αλάνθαστη εδώ η άμυνα, αλλά σίγουρα οι αντίπαλοι θα επανέλθουν δρυμύτεροι. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Κώστιτς. Κώστιτς. Σεντράρει. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Όχι, δεν ήταν πολύ καλή η πάσα. Ζορζίνιο. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Δοκιμάζει μια έξυπνη παλιά. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Ρομάριο. Μπέκενμπάουερ. Θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Στην μπάλα ο Σαλάχ. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Να που τον κυτρινίζει ο ρέφερι.
Η μπάλα στον Σάλαχ. Πολύ καλή ενέργεια. Σάβιτς. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Εμπαπέ. Κινείται προς την επίθεση. Ρομάριο. Είναι επικίνδυνος εκεί. Ρομάριο. Παρά την ήττα που έφαγε σε αυτή τη φάση, δεν νομίζω να πτωηθεί. Ίσα ίσα. Με την πρώτη ευκαιρία θα το ξαναδοκιμάσει. Κώστιτς. Έξυπνη. Ωραίο σουτ. Το πέτυχε. Ο Ολυμπιακός ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Όπως παίζουν τις αντεπιθέσεις, το κάνουν και φαίνεται απλό. Άπαξ και κλέψουν την μπάλα, ξετυλίγονται με μεγάλη μαεστρία και άντε πιάστος μετά. Είναι για σεμινάριο. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Σε τέτοιον αγώνα δημιουργούνται λίγες ευκαιρίες, αλλά κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη και να ισοφαρίσουν. Το πέτυχε! Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις η επίθεση, αλλά τελικά δεν καρποφόρησε. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Να και το σουτ τώρα. Είναι μέσα. Φοβερός ρυθμός το μάτς. Γκολ ο ένας, γκολ και ο άλλος. Χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια της σοφάρισης, οι αντίπαλοι κοιμήθηκαν, για να το πω ευγενικά. Κανονικά έπρεπε να προσπαθήσουν να τελειώσουν το παιχνίδι. Τώρα όμως ίσως και να άνοιξαν τους ασκούς του αιώλου. Ο Εμπαπέ δεν λέει ποτέ όχι σε κάτι τέτοια. Η ασίστ που του έβγαλε ο συμπαίκτης θα εξαπολύσει το σουτ. Πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά στο τέλος τον πρόδωσαν οι δυνάμεις του. Νομίζω έπραξε πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Πραγματικά μας έδειξε την τεχνική και την τακτική του κατάρτιση. Αυτή ενδέχεται να είναι η τελευταία φάση για το ημίχρονο. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έβγαλε αλόβητα ένα ανεπανάληπτο ημίχρονο που είχε τα πάντα. Σκορ, ένταση, θέαμα. Να δούμε αν θα καταφέρει να επιβληθεί κάποιος στο τέλος. Το σκορ είναι ισόπαλο. 2-2 στο φωτεινό πίνακα του γηπέδου. Substitution in progress. Η ΑΕΚ στη σέντρα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ βλέπουμε ότι έχει αλλάξει κάποια πρόσωπα. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε πού το πάει ο προπονητής τους. Πολύ καλή κίνηση. Όπως ξέρουμε είναι πολύ δύσκολο να σκοράρεις με την πλάτη προς το τέρμα. Και προσπαθεί να σουτάρει. Απίστευτο, αν δεν σε θέλει η μπάλα. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Ρομάριο, δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Μπράβο του, κέρια παρέμβαση. Νομίζω πως η θέση του συμπαίκτη του ήταν σχεδόν απαγορευτική για κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ εδώ μπορούσε να δείξει περισσότερη υπομονή αλλά και προσοχή. Σαν να έδειξε ξεκάθαρα στον αντίπαλο τι επρόκειτο να κάνει. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Σωστή ανάγνωση, την έκανε δικιά του. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Εμπαπέ κινείται προς το αντίπαλο τέρμα. Ζορζίνιο έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτή την προσπάθεια που παρά το τελικό αποτέλεσμα ήταν όμορφη.
Ωραία κίνηση. Την πήρε. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Η μπάλα θα πάει θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Παραλίγο, ήταν θέμα χιλιοστών. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Ρομάριο. Ξεχύνεται μπροστά. Είναι ευκαιρία. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Αυτή κι αν είναι ανατροπή του σκορ. Και με στυλ μάλιστα. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Πιστεύω πως... Και κάνει το σουτ. Προσπαθεί και πάλι. Ναι, μπήκε. Ισοπαλία και πάλι, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Είναι ξεκάθαρο πως μετά το τέρμα που δέχτηκαν πείσμωσαν. Έβαλαν περισσότερο πάθος και αποφασιστικότητα στο παιχνίδι τους. Οπότε η ισοφάριση δεν ήρθε τυχαία. Νομίζω είναι και πιο δίκαιο το σκορ τώρα. Καν κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά, αλλά δεν την απομάκρυνε καλά και την πάτησε. Ωραία προσπάθεια, ακολούθησε την μπάλα ξέροντας πως σε τέτοια... Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Δεν άργησαν να την ξαναπάρουν. Σάβι! Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Σάβιτς. Θα την στείλει στα δίχτυα. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Όμπλακ. Λέει όχι σε αυτή τη φάση. Ρομάριο, μυρί, σουτάρει, σαν έλουρος θα διώξει. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Η προσπάθεια και από τις δύο μεριές είναι μεγάλη. Φαίνεται ότι το θέλουν πολύ. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά. Νέα κεφαλιά και η μπάλα είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Με αυτό ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή. Κατάφερε να σκοράρει με μια πολύ καλή κεφαλιά. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Κατάφεραν να πάρουν τα ηνία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Ποιος άλλος θα έβγαζε τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Ο Ολυμπιακός σίγουρα τα δίνει όλα. Να δούμε αν θα καταφέρει. Επιχειρεί το σουτ. Αν το είχε βάλει, θα είχαν ένα σκορ ασφαλείας. Με αυτή την επέμβαση κράτησε ζωντανή την ομάδα του. Έξοχη πάσα. Και... θα ψάξει το γκολ. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Η ΑΕΚ σίγουρα αξίζει πολλά μπράβο για τη θέληση που δείχνει. Οι περισσότερες ομάδες μάλλον θα κλείνονταν πίσω, αρκούμενες στο υπάρχον σκορ. Γκορέτσκα, Ρομάριο, θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ.
σαν να πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Γρήγορες, κοφτές πάσες. Θα μπορούσαν και να έχουν σκοράρει. Ποιος ξέρει. Πάντως δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη ευκαιρία. Σημαντικό αυτό το κλέψιμο. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Κουλιμπαλί. Η ΑΕΚ προφανώς κάνει καθυστέρηση τώρα. Και να...